Ευχαριστούμε, καλώς σας βρίσκουμε. Έχουμε πολλά χρόνια να έρθουμε στις Βρυξέλλες, και εγώ και ο Τάκης. Δεν θα πούμε πόσα. Αρκεί να σας πω ότι εγώ, τελευταία φορά που ήρθα εγώ στις Βρυξέλλες ήμουνα με το Χατζηδάκη, οπότε άραγε ζούσε και έχουν περάσει πολλά χρόνια. Είμαστε εδώ για τρεις εμφανίσεις και θα παίξουμε ένα ρεπερτόριο που είναι κυρίως ελληνικά τραγούδια, γιατί μαζί παίζουμε και έχουμε ένα πολύ ευρύ, ένα ρεπερτόριο αρκετά μεγάλο, που αποτελείται από πολλά ξένα κομμάτια, αλλά και ελληνικά. Εδώ θα παίξουμε κυρίως ελληνικά τραγούδια του Χατζηδάκη, του Ξαρχάκου, του Καλατζόπουλου, της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, ένα-δύο του Θοδωράκη, κάποια λαϊκά που έχουμε φτιάξει, έχουμε χαλάσει και τα ξανασυναρμολογήσαμε. Και ένα οδηπορικό σε τραγούδια που κυρίως έχω τραγουδήσει εγώ στο παρελθόν, αλλά που δεν τα έχω τραγουδήσει ποτέ για το κοινό εδώ. Η συνεργασία μας είναι από παλιά, από την εποχή των παλαιών Βρυξελών, που έχω κι εγώ παίξει στις Βρυξέλλες πριν πολλά χρόνια με ένα jazz συγκρότημα που είχαμε τότε, τους Ίσκρα. Αυτή την εποχή περίπου γνώρισα και την Έλλη και από τότε συνεργαζόμαστε με μεγάλα διαστήματα ενδιάμεσα. Τελευταία συνεργασία μας είναι περίπου 1,5 χρόνο, πολύ κοντινή, με συναυλίες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε ένα ευρύ ρεπερτόριο, όπως είπε, που γενικώς έτσι έχουμε μια ευελιξία, όντας μόνο οι δυο μας, να διαλέγουμε τα τραγούδια που μας αρέσουν και να τα χειριζόμαστε με τον τρόπο που μας αρέσουν. Δεν ήταν ποτέ εύκολο αυτό το πράγμα, να είναι μουσικός κάποιος στην Ελλάδα, αλλά τώρα νομίζω για τα νέα παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν παιδιά με πολύ μεγάλο κέφι, με όρεξη και με ταλέντο, και προσπαθούν να βάλουν το δικό τους το βοτσαλάκι σε μια κοινωνία όμως που υπάρχει τρομερή σύγχυση, υπάρχει τρομερός εκνευρισμός, πολλοί μιλάνε για ομαδική και εθνική κατάθλιψη, και μέσα σε αυτό το κλίμα είναι πολύ δύσκολο για νέα παιδιά να επιχειρήσουν κάτι καινούριο. Αλλά βλέπεις ότι δεν μπορείς να το φημώσεις αυτό το πράγμα. Τα νέα παιδιά έχουν ανάγκη να εκφραστούν και να βρουν και τους δικούς τους τρόπους. Και βλέπουμε χαρά ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Η μουσική παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητα του Έλληνα. Την έχει απόλυτη ανάγκη. Έχει πολύ μεγάλη επαφή άμεση με τη μουσική, ζωντανά, αντίθετα με άλλες χώρες. Το τραγούδι παίζει μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητα του Έλληνα. Και βλέπεις ότι λόγω των οικονομικών καταστάσεων και των κοινωνικών καταστάσεων αυτό αλλάζει, αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος επιδιώκει και βγαίνει και θέλει να ακούσει μουσική. Στο χώρο της καθαρά οργανικής μουσικής, εκεί πάντα στην Ελλάδα υπάρχει μια οπισθοδρόμηση σε σχέση με τις άλλες, ας πούμε, ευρωπαϊκές χώρες, η οποία, εντάξει, πιστεύω και εγώ ότι αυτή η περίοδος είναι μια καλή περίοδος για αυτή την, ας πούμε, μετάβαση από την τραγουδοκρατία μόνο στην αναζήτηση και άλλων έτσι μορφών της μουσικής. Και με αυτή την έννοια, παρόλη τη δυσκολία της εποχής, θεωρώ ότι, αν κρίνω και από τους φίλους και συναδέλφους και λοιπά, υπάρχει μια τάση επιστροφής σε σχήματα, σε μουσικές προσωπικές του καθενός, χωρίς κατά ανάγκη να αναλώνεται όλη η ενέργεια πίσω από μια φίρμα, πίσω από ένα χώρο που απλώς βγάζουμε ένα καλό μεροκάμα, ας πούμε. Με τον Τάκη έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εδώ και 1,5 χρόνο με αγγλόφωνα τραγούδια, αυτό το πρόγραμμα το έχουμε ονομάσει Rainbows, Moons and Bicycles, με διάφορα πολύ γνωστά τραγούδια αλλά και άλλα όχι τόσο γνωστά, τα οποία θέλουμε να ηχογραφήσουμε. Είναι πάρα πολύ ωραία τραγούδια, ο Τάκης τα παίζει μοναδικά, είναι μεγάλη ευκαιρία για μένα να τα τραγουδήσω, που δεν φανταζόμουν πριν από κάποια χρόνια ότι θα τραγουδούσα αυτά τα τραγούδια, όπως το Somewhere Over the Rainbow, το Moon River ή το Broken Bicycles του Tom Waits, το
Dance Me to the End of Love του Leonard Cohen. Είναι πάρα πολύ ωραία τραγούδια, παιγμένα εξαιρετικά και μοναδικά από τον Τάκη, και θέλουμε να τα ηχογραφήσουμε, και από το Δεκέμβρη και μετά θα ξεκινήσουμε κάποιες εμφανίσεις στην Αθήνα, στο Γκαζάρτε, και μετά βλέπουμε. Είμαστε μικρά παιδιά ακόμη, έχουμε το μέλλον είναι μπροστά μας. Εγώ λατρεύω το πιάνο. Και ήταν για μένα, επιθυμούσα εδώ και κάποια χρόνια να κάνω ένα πρόγραμμα, ήθελα μόνο με πιάνο. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένο, πολύ συνειδητή επιλογή αυτή, αισθητική μουσική επιλογή. Και με τον Τάκη ήταν μεγάλη ευτυχία και ευλογία που δέχτηκε να το κάνουμε αυτό το πράγμα μαζί, γιατί έχει μια πνοή στο παίξιμό του που είναι πολύ σπάνιο, και πραγματικά φέρνει και το προσωπικό του στίγμα και άκουσμα και την συνθετική του ιδιότητα στο παίξιμο, που το κάνει μοναδικό. Δεν είναι απλώς πιάνο φωνή, είναι φωνή και φαραζής.